Καλησπέρα σας. Ξέρω ότι αυτές τις μέρες είναι δύσκολα τα πράγματα για σας, καθώς έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα. Έχουμε ακούσει και διάφορα για ερωτήσεις που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας υποβάλλουν. Ας ξεκινήσουμε με το σημαντικότερα. Ποιοι πρέπει να καλούν στο 1420, κύριε Κωνσταντίνου? Η γραμμή έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσουμε ακριβώς τους πολίτες οι οποίοι έχουν συμπτωματολογία ή τηρούν τα επιδημιολογικά κριτήρια για να μπορέσει η επιδημιολογική μονάδα να κάνει περαιτέρω διερεύνηση και να αντιμετωπίσει τα περιστατικά. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες οι οποίοι έχουν συμπτωματολογία ή έχουν ταξιδέψει ή έχουν έρθει σε επαφή με θετικό περιστατικό να καλούν την υπηρεσία αυτή, το 1420, που είναι μια γραμμή για διάσωση ανθρώπινων ζώων και στήριξη των πολιτών οι οποίοι πιθανόν να έχουν την οποιαδήποτε συμπτωματολογία. Άρα ούτε για πληροφορίες πρέπει να καλούν εκεί. Ούτε για πληροφορίες πρέπει να καλούν ακριβώς εκεί. Ναι. Ακριβώς. Τώρα, οι τελευταίες αυτές μέρες, ξέρετε, και το προσωπικό είναι ηρωικά εδώ ταγμένο για να υποστηρίξει τη διαδικασία, αλλά υπάρχει καταιγισμός κλήσεων, με αποτέλεσμα ούτε το τηλεφωνικό κέντρο να μπορεί να υποστηρίξει όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε. Για να καταλάβετε, ενδεικτικά αναφέρω ότι έχουμε περίπου 400 κλήσεις ανά 30 λεπτά. Και όλες αυτές οι κλήσεις αφορούν όχι περιστατικά που θέλουν να ρωτήσουν για τη συμπτωματολογία τους, αλλά γενικότερες πληροφορίες που τους απασχολεί, που απασχολεί τον κόσμο και θέλουν να μάθουν πληροφορίες. Εσείς που έρχεστε καθημερινά με όλο αυτό το πληθυσμό που ανησυχεί, δικαιολογείται όλος αυτός ο πανικός, κυρία Κωνσταντίνου? Όχι, δεν δικαιολογείται. Οι υπηρεσίες μας φρόντισαν και φροντίζουν να αντιμετωπίζουμε την οποιαδήποτε κατάσταση, είτε αυτή είναι επιδημία είτε πανδημία. Μπορούμε και είμαστε σε ετοιμότητα να χειριστούμε τις καταστάσεις, αλλά οι ίδιοι θα πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα, να ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ακολουθούν τις οδηγίες, τα πρωτόκολλα, τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που κάποτε, όχι κάποτε, τώρα φάνηκε ότι εμείς τη δυσκολεύουμε αυτή όλη την Μπορείτε να μου προβλέψετε αν θα έχουμε έξαρση ασθενών το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, όπως φαίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, υπάρχουν αυξημένα περιστατικά, όμως εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ο καιρός θα ζεστάνει σε λίγους μήνες, θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όπως ξέρετε, αυτός είναι ένας ιός, όπως οι άλλοι κορονοϊοί της γρίπης, είναι ιδιαίτερος, είναι ξεχωριστός, είναι καινούργιος, αλλά ευελπιστώ ότι τώρα με την αλλαγή της θερμοκρασίας τα πράγματα τουλάχιστον για τη χώρα μας θα γίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο.